Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι Έλληνας Μακεδόνας και ομιλώ την ελληνική γλώσσα. Γεννήθηκα λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη των Φιλίππων, μετονομαστήσα έτσι το 356 π.Χ. από τον Φίλιππο το δεύτερο βασιλέα των Μακεδόνων. Και καμία επιτροπή διεπιστημονική του άρθρου 8 παράγραφος 5 της συμφωνίας που φέρνετε δεν μπορεί να μου τα αλλάξει αυτό. Αυτό είναι στοιχείο της εθνικής μου συνείδησης. Και η εθνική μου συνείδηση είναι στοιχείο της ψυχής μου. Και δεν επιτρέπω σε κανένα ένα στοιχείο το υπονηρό, σε κανένα χαβαλέ της ιστορίας ή κοινικό της εξουσίας, είτε αυτός είναι κυβερνητικός παράγοντας, είτε βουλευτής των ανεξαρτήτων Ελλήνων, που θα ψηφίσουν το βράδυ, υποθέτω, υπέρ της απόρριψης η πρόα της δυσπισίας της Νέας Δημοκρατίας και επομένως θα ανάψουν αύριο το πράσινο φως στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας για να πάνε να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία που κατά τα άλλα απορρίπτουν και μεθαύριο το πράσινο φως στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Αρχηγό των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κύριο Πάνο Καμένο, να πάει στο ΝΑΤΟ να διαχειριστεί τα διαδικαστικά της ενταξιακής πορείας των Σκοπίων σε αυτόν τον οργανισμό. Ως αρμόδιος υπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας που κατά τα άλλα απορρίπτει αυτή τη συμφωνία. Αυτά συμβαίνουν αυτές τις μέρες, αλλά έκανα αυτή τη δήλωση και για κάποιο άλλο λόγο. Πολύ πιο σημαντικό, αν θέλετε και πιο σοβαρό, γιατί αύριο δεν αργεί η ώρα με βάση τα κεκτημένα αυτής της διπλωματικής επιτυχίας, λέμε τώρα, που θα έρθει κάποιος να μου πει ότι κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν μπορείτε να δηλώνετε Έλληνας Μακεδόνας που μιλά την ελληνική γλώσσα. Διότι οι Μακεδόνες είναι οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, όπως συμφώνησε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάεφ. Και αυτοί ομιλούν τη μακεδονική γλώσσα, όπως συμφώνησε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάεφ. Και επομένως, όταν δηλώνεται Έλληνας Μακεδόνας ομιλών την ελληνική, ενδεχομένως η συμπεριφορά σας να αναπτύσσει σοβινιστικά στοιχεία βάσει στοιχείου, βάσει συγκεκριμένου άρθρου αυτών που συμφώνησαν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάεφ. Και αυτό, και αυτό, και αυτό. Γιατί σου ρεαλιστικό, κύριε Υπουργέ? Γιατί σου ρεαλιστικό το λέω? Ελάτε, ελάτε, παρακαλώ, μην παρεμβαίνετε. Να διαψευστώ. Παρακαλώ, μην παρεμβαίνετε. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη επιθετική, εχθρική, σοβινιστική συμπεριφορά, μπορεί μια τέτοια δήλωση, αν όχι αντιφατική, να είναι τουλάχιστον επιλείψιμη. Αυτό και όλα αυτά είναι τα προϊόντα της διαπραγμάτευσης που οδήγησαν σε αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό δηλώνουμε ότι είναι κάκιστη συμφωνία. Και εξαντλώντας τα όπλα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εγείρουμε αυτή την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που διαπραγματεύτηκε και συμφώνησε αυτή τη συμφωνία και αύριο μεθαύριο θέλει να έρθει να πάει να την υπογράψει. Και στεκόμαστε μαζί με τις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που δεν ακούει πλέον αυτή η κυβέρνηση, οι οποίοι διαμαρτύρονται και διαδηλώνουν σε όλη την Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, παντού, γιατί απλά δεν συμφωνούν. Εμείς λοιπόν μέσα εδώ για αυτούς και αυτοί έξω για μας, όλοι μαζί να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία, η οποία πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, αν όχι και δεινά στο μέλλον. Γιατί είναι κακή η συμφωνία? Πού είναι το αμετάφραστο όνομα Σεβέρνα Μακεδόνια, για το οποίο έκανε λόγος και ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του, προφανώς ψευδόμενος άλλη μια φορά? Έφυγε αυτό. Έχουμε ένα όνομα το οποίο μεταφράζεται στη γλώσσα κάθε χώρας και το όνομα είναι Βόρεια Μακεδονία. Και το όνομα Βόρεια Μακεδονία, όπως ακούστηκε, αποτέλεσε επιλογή Ζάγεφ, του Σκοπιανού δηλαδή, και Δημητρόφ, των Σκοπιανών κυβερνητικών παραγόντων, την οποία δέχθηκε η ελληνική πλευρά, παρακαλώ, ασμενός. Όπως λέει ο κ. Σκοτζιάς, ο οποίος όταν δεν κακοποιεί εθνικά δίκαια, κακοποιεί την ελληνική γλώσσα.
Ρωτάω εγώ σε ποια σκληρή διαπραγμάτευση. Ησυχία, κύριε Γνωστοπούλου. Όπου το μείζον είναι το όνομα. Έρχεται η μία πλευρά και αποφασίζει ελεύθερα, επιλέγει ελεύθερα, και η άλλη πλευρά που υποτίθεται διαπραγματεύεται σκληρά, απλώς προσυπογράφει και συνενεί. Αλλά και το ίδιο το όνομα, η επιλογή, όπως σας είπα, Ζάγεφ, δεν παραπέμπει σε αλυτρωτισμούς. Γιατί οι Τούρκοι επιμένουν να αποκαλούν Δυτική Θράκη, την ελληνικότατη Θράκη, σε αντιδιαστολή με την Ανατολική Θράκη, που είναι κομμάτι αυτού που λέμε τώρα εμείς αλυτρωτική Τουρκία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μισό λεπτό παρακαλώ. Άλλο μισό τελειώνω. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή. Δεν αλυτρωτισμός. Και δεν είναι ο γραφικός αλυτρωτισμός του Γκρουεύσκη με τα αγάλματα. Είναι ο υποθάλπων, υφέρπων, επικίνδυνος αλυτρωτισμός του μακεδονικού ιδεολογήματος των αλύτρωτων πατρίδων. Αυτός που σιγά σιγά θα βγει, γιατί οι πολιτικοί σχετισμοί μεταβάλλονται. Δεν έχω καιρό να αναλύσω τα υπόλοιπα της συνθήκης. Δύο πράγματα λέω και θα κλείσω. Ότι σε αυτή σας την πρωτοβουλία, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, λειτουργήσατε ερήμην της βούλης και της επιθυμίας του ελληνικού λαού. Δείχνετε περισσότερο ενδιαφέρον να ικανοποιήσετε τα αιτήματα του διεθνούς παράγοντα για δικά τους, για προς την ικανοποίηση δικών τους συμφερόντων, παρά το λαϊκό αίσθημα, την επιθυμία του ελληνικού λαού. Είναι και κάτι άλλο όμως. Αυτό το επιθυμούσατε πάντα. Όταν ο Καραμαλής έδινε τη μάχη στο Βουκουρέστι, στελέχη επιφανή του κόμματός σας ήταν τότε στο 3%. Αναμνήσεις από το μέλλον ίσως. Υποστηρίζανε την αναγνώριση παρακαλώ του γειτονικού κράτους με το συνταγματικό όνομα Μακεδονία σκέτο. Εντάξει. Έτσι τώρα εντάξει, δεν τώρα βρίσκω ή μάλλον να καταλαβαίνω γιατί είστε τόσο ικανοποιημένοι. Σας παρακαλώ, κύριε. Δεν θα γίνουν όμως έτσι τα πράγματα.